Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Μπένι Γκάντς, κεντρό μέλος του Τριμελούς Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ. Δυστυχώς, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μας εμποδίζει να προχωρήσουμε στην πραγματική νίκη, η οποία είναι η δικαιολογία για το επώδυνο και συνεχιζόμενο τίμημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποχωρούμε σήμερα από το Υπουργικό Πολεμικό Συμβούλιο. Αυτή η κίνηση δεν αποτελεί άμεση απειλή για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει την πλειοψηφία του κυβερνητικού συνασπισμού, όμως πλέον εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους ακροδεξιούς συμμάχους του. Ο Γκάντς δήλωσε ότι ο Νετανιάχου καθιστά αδύνατη την ολοκληρωτική νίκη και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει την επιστροφή των ομήρων που κρατάει η Χαμάς πάνω από την πολιτική επιβίωση. Ο δημοφιλής πρώην αρχηγός του στρατού προσχώρησε στην κυβέρνηση Νετανιάχου λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σε μια επίδειξη ενότητας.